Μπα, δεν νομίζω. Ναι, έχει γίνει και αυτό, βεβαίως. Επόμενη ερώτηση. Ναι, έχει γίνει αρκετές φορές. Όχι λόγω ταμπού, αλλά νομίζω ότι δεν έχεις και την αρκετή οικειότητα για να περάσεις καλά με τον άλλον. Ούτε καν. Όχι απίθανο, αλλά δεν το επιδιώκω. Εξαρτάται, μπορεί και ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και στην πρώτη ώρα, μη σου πω, αν πηγαίνει τόσο καλά. Όχι, από το πρώτο ραντεβού. Τι καλύτερο από το δύο άνθρωποι να γνωρίζονται στο απόλυτο από το πρώτο ραντεβού. Δεν το συνιστώ. Γενικότερα είμαι λίγο κατά. Τα πολλές φορές συμβαίνει. Μη σου πω ότι και χωρίς ραντεβού πλέον. Συμφωνώ. Όχι στο πρώτο ραντεβού σεξ. Γιατί δεν είναι φυσιολογικό. Πρέπει οι δύο άνθρωποι να γνωρίζονται αν θες ο άλλος να σε πάρει στο σοβαρά. Να το κάνετε, παιδιά. Τι να μου έχουν στείλει? Dick pic. Δεν ξέρω τι είναι αυτά, παιδιά. Δεν ξέρω τι είναι το dick pic. Sorry. Αχ, τι είναι αυτό? Όχι, βέβαια. Ναι. Ναι, ένας ανώμαλος. Κάθε μέρα στο Facebook δεν γίνεται άλλη δουλειά. Ναι. Ναι. Άσχημη εμπειρία. Όχι. Ναι. Ναι. Μάλλον αν έχω καταλάβει. Όχι, αλλά έχω δει που έχουν στείλει σε φίλοι μου. Τι έχω στείλει? Τι? Δεν το γνωρίζω αυτό τι είναι. Όχι. Μου έχουν ζητήσει, αλλά δεν έχω στείλει. Γενικά το αποφεύγω, αλλά έχω πρέπει να έχω στείλει, ντροπή μου. Όχι, και ούτε πρόκειται. Προτιμώ να το δείχνω από κοντά. Όχι, ποτέ. Dick what? Κατά λάθος πρέπει να έχει γίνει γκέλα. Όχι. Ψάρι να κάνει το ματικό έρωτα σε άντρα. Τώρα θεωρώ, φως ήτανε, κάτι ήτανε, μεγάλο. Την Εμμανουέλα με ένα άλογο. Δεν έχω δει. Που έβλεπες, ας πούμε, τη Γιασμίνη με τη Σταχτοπούτα, τον Αλαντίν με τον Ηρακλή. Μια υπέρβαρη γυναίκα με έναν πολύ αδύνατο άντρα και έκανε σεξ με τον αφαλό της. Ένας άντρας που έχει σεξουαλική επαφή με ένα ζώο. Δεν βλέπω πόρνο. Δεν βλέπω πόρνο. Δεν βλέπω πόρνο. Ο άντρας από πάνω και η γυναίκα στα τέσσερα και γυρνούσε ο ίδιος και η γυναίκα ήταν σταθερά. Ο άντρας, η γυναίκα του παίρνει πίπα και από πίσω είναι ένα σκύλος και την πηδάει και έχει λεζάντα όταν παίρνεις παρτούζα την κόμενά σου με τον καλύτερο σου φίλο. Το έχω σκεφτεί, δεν το κρύβω αυτό το πράγμα, αλλά δεν έχει καθίσει ακόμα η όλη συνταγή. Ποτέ. Δεν το έχω επιζητήσει ποτέ, όχι. Τρία άτομα, δύο γόρια, ένα κορίτσι, δύο κορίτσια και ένα γόρι. Ναι, όχι. Όχι, δεν έχω κάνει. Όχι, αλλά θα ήθελα. Όχι, αλλά παιδιά, καλά είναι αυτά τα πράγματα. Θα έκανα σίγουρα, άμα ήθελε. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Δεν έχω κάνει. Δεν ξέρω αν θα έκανα ποτέ. Δεν μπορώ να αποκλείσω κάτι που είναι στη σεξουαλικότητά μας. Είμαι καλυμμένος από τη σύζυγο. Κοίταξε, αν είχα το κορμί και την ηλικία, νομίζω ότι περισσότερο θα έκανα. Τώρα που να πάω έτσι. Όχι, πολύ προσωπική ερώτηση, δεν απαντώ. Εννοείται. Εννοείται. Όχι, μου αρέσουν τα social media. Ναι, το ομολογώ. Γιατί έχω πολλές φαντασιώσεις επ' αυτού. Ναι, δεν συγκρίνονται νομίζω. Ναι. Ναι, μπορεί. Ναι. Δεν νομίζω, όχι. Και το ένα που μου είπες θα εγκατέλειπα και το άλλο, με ευκολία. Την ησυχία μου θέλω. Ναι. Ναι, χωρίς δεύτερη σκέψη. Social media, δεν μπορώ να σταματήσω να ενημερώνω το κοινό μου. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο, ναι, θα τα έκλεινα. Όχι, και τα social media έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Αυτό το κάνω έτσι κι αλλιώς και έχω και social, οπότε... Ναι. Αυτά τα εγκατέλειπα με μεγάλη χαρά και χωρίς αυτό.